Σημερινό μας θέμα είναι η οδική ασφάλεια. Είναι ένα τεράστιας σημασίας θέμα. Καθημερινά χάνουμε συνανθρώπους μας στους δρόμους, σε ατυχήματα. Και όχι μόνο χάνονται ζωές, αλλά πάρα πολλοί τραυματίες, πάρα πολλές αναπηρίες. Αυτά τα γεγονότα τα βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και έχουν γίνει πλέον μια κανονικότητα. Γι' αυτό το θέμα θα έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να έχουμε καλεσμένη στο στούντιο την κυρία Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, υποψήφια βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και Διευθύντρια Γραφείου. Κυρία Τσιμπογιάννη, καλώς ήρθατε και θα ήθελα την τοποθέτησή σας. Κύριε Μιλωνά, σήμερα πραγματικά θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο άδικο το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, καθημερινά, σε τροχαία ατυχήματα. Άνθρωποι, όπως πολύ σωστά είπατε, οι οποίοι δεν χάνουν τη ζωή τους, όμως μένουν ανάπηροι για το υπόλοιπο της ζωής τους, τραυματίζονται τόσο σοβαρά με αναπηρίες. Άνθρωποι οι οποίοι είναι τραυματίες και ταλαιπωριούνται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και εκείνοι και οι οικογένειές τους. Και ουσιαστικά θα πω, μιλάμε για έναν εχθρό, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη χώρα και μας δημιουργεί τόσο τεράστιο πρόβλημα και όλο αυτό το άδικο με τις αδικοχαμένες, ξαναλέω και το τονίζω κυριολεκτικά, ζωές που χάνονται καθημερινά και βλέπουμε μια πολιτεία για άλλη μια φορά η οποία στο κομμάτι τουλάχιστον που της αναλογεί, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κύριε Μιλωνά, δεν κάνει πράξη κάτι. Δεν βλέπουμε δηλαδή να υπάρχουν κινήσεις, να υπάρχουν λύσεις, να υπάρχουν προγράμματα, να δούμε δρόμους, να δούμε γεφύρια να στείνονται ξανά, να δούμε κάτι. Δεν βλέπουμε τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Αντίθετα, είμαστε καθημερινά μάρτυρες θανάτων, πολλών θανάτων, οι οποίοι συμβαίνουν λόγω αυτής της κακής κατάστασης που έχει το δικό μας δίκτυο, γιατί μιλάμε για μια χάλια κατάσταση που έχει το δικό μας δίκτυο, αποτυπωμένη πλήρως. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι μια δικιά μου μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία, είναι κάτι που βιώνουν όλοι οι πολίτες, Έλληνες, φιλέλληνες, τουρίστες, όλοι όσοι βρίσκονται στη χώρα και χρησιμοποιούν το δικό μας δίκτυο, είτε βρίσκεται μέσα στις πόλεις, είτε είναι το εθνικό δικό δίκτυό μας, είτε είναι στα νησιά, είτε είναι στην υπηρετική χώρα, στα χωριά μας, παντού. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει πρωτιά, αρνητική πρωτιά στους δρόμους όσον αφορά την ποιότητα των δρόμων και των ασφάλτων. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρία Τσιμπογιάννη, τι συμβαίνει? Με τα λύπης μου θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε πρωτιά στην κατάσταση των δρόμων μας, αλλά είχαμε και για πάρα πολλά χρόνια την πρωτιά στην Ευρώπη, μιας και με ρωτάτε, όσον αφορά τους θανάτους. Τους ανθρώπους. Δηλαδή μια Ευρώπη με τα κράτη-μέλη της, η Ελλάδα ήταν επί σειρά ετών στις πρώτες θέσεις που έχανε ανθρώπους αλόγω αυτής της αιτίας. Και παρόλα αυτά και παρόλα τα καμπανάκια που χτυπούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως από την ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια στους δρόμους, για να μην έχουμε κάτι, όλες μας οι κυβερνήσεις, δεν είναι σημερινό το πρόβλημα κύριε Μιλωνά, όλες μας οι κυβερνήσεις δεν έχει πράξει καμία τίποτα, όλοι επικαλούνται δεν έχουμε κονδύλια, βούληση δεν έχουν κύριε Μιλωνά. Είναι ξεκάθαρο πια, όλοι μπορούν να το διαπιστώσουν, αγαπητοί τηλεθεατές. Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Από το 2015 μπείτε στους προϋπολογισμούς της χώρας μας να δείτε τι χρήματα υπάρχουν μέσα στη χώρα μας. Θα σας πω για τα 600 δις που μπορείτε να τα δείτε μέσα στους προϋπολογισμούς της χώρας. Τουλάχιστον
από το 2015, κύριε Μιλωνά, ναι, και να πάω και λίγο πιο πίσω από όταν έκανε την πρόταση χρηματοδότησης ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Αρτέμης Σόρας. Ας πάμε στο 2013. Λοιπόν, από τότε, τουλάχιστον από τότε, αν μη τι άλλο, αν οι κυβερνώντες ήταν πραγματικά υπέρ του πολίτη και πραγματικά θέλαν να δώσουν, να παρουσιάσουν έργο και να διασφαλίσουν τις ζωές, γιατί μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές, να διασφαλίσουν τις ζωές των πολιτών, ναι, θα μπορούσαν να έχουν κάνει πράξη. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι τεράστια η πρόκληση, είναι τρομερό στην Ευρώπη σήμερα. Θα ζητήσω από το Control, γιατί μιλήσατε για Ευρώπη, θα ζητήσω από το Control με τη βοήθειά του να δούμε λίγο στη σελίδα την αντίστοιχη που μιλάει για τα ατυχήματα, να δούμε τι ποσοστό έχει η Ελλάδα και τι γίνεται με τις άλλες χώρες. Στο site αυτό λοιπόν της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να δούμε λοιπόν εκεί που γνωστοποιεί και έχει κάνει τον, μας παρουσιάζει τα τροχιά δυστυχήματα για το 2020. Και αφού μας λέει ότι τι γίνεται με τις χώρες, τι γίνεται ανά ηλικία, ανά φύλο κτλ., μας λέει ότι χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, τραυματίζονται σοβαρά σε ατυχήματα. Θέλω να πάω στο μέσο όρο λοιπόν, για να μην κουράσω τους τηλεθεατές. Είναι εύκολο, είναι προσβάσιμο οι ίδιοι να το δουν και να το μελετήσουν. Θέλω να σταθώ λοιπόν εκεί που λέει ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 42 θάνατοι ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων. Ο μέσος όρος. Yeah. Και να κάνουμε την αντιπαραβολή που οι ίδιοι το κάνουν και να πάμε να δούμε τι λένε για την Ελλάδα, τις επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα οδικής ασφάλειας, όσον αφορά τους κατοίκους ανά εκατομμύριο και τους θανάτους. Είπαμε, ο μέσος όρος ήταν 42 θάνατοι. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, λοιπόν, παραμένει πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είμαστε, κύριε Μιλωνά, 65 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων. Βέβαια, μας λέει ότι η επιδόση της Ελλάδας έχει παρουσιάσει βελτίωση εντυπωσιακή από το 2010, μείον 45%. Μιλάει βέβαια και για το έτος 2020, που και οι ίδιοι λένε μέσα στη μελέτη τους ότι το 2020, επειδή ήταν το έτος της πανδημίας του κορονοϊού και λόγω των lockdown, μειωθήκανε πάρα πολύ, δεν βγαίναμε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ήμασταν για πάρα πολλούς μήνες μέσα στα σπίτια μας, παραμέναμε ασφαλείς, οπότε δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα, οπότε δεν υπήρξαν πάρα πολλά ατυχήματα. Αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στο να μειωθούν τα νούμερα και να παρουσιάσουμε και καλύτερα νούμερα στις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Απ' την άλλη πάλι θα σας πω ότι και το δικό μας στατιστικό όργανο της χώρας μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κρατική υπηρεσία, η οποία είναι εκείνη η οποία πραγματικά κάνει τις έρευνες για όλα τα νευραλγικά θέματα της χώρας μας, της κοινωνίας μας, της πολιτείας μας, έκανε έρευνα, την έκανε γνωστή 21 Ιανουαρίου του 2021, ένα χρόνο πριν περίπου, ναι, 21 Ιανουαρίου έβγαλε δελτίο τύπου η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία αφορούσε τα οδικά τροχαία ατυχήματα όσον αφορά το έτος 2019. Δεν έχει σημασία, μας δίνει μια πλήρη εικόνα τι γίνεται για να μιλάμε με νούμερα και για να έχουν και οι τηλεθεατές μας την πλήρη αποτύπωση. Οπότε μας λέει ότι ανακοινώνει τα αποτελέσματα μέσω αυτού του δελτίου τύπου για τα οδικά τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες για το έτος 2019. Και βέβαια με τον πίνακα στον οποίο μας παρουσιάζει και κάνει και σύγκριση με το έτος 2018, μας λέει λοιπόν ότι τα ατυχήματα ήταν για το 2018 10.737 και για το 2019 πανομοιότυπα ίδια 10.712. Ένα μείον 0,2 είναι εκεί, είναι πολύ μικρή η διαφορά. Να πούμε όμως και για τους νεκρούς που έχει τεράστια σημασία. Οι νεκροί λοιπόν και το 2018 ήταν 700, είναι μεγάλο το νούμερο κύριε Μιλωνά, 700 νεκροί ένα έτος το 2018, 700 συμπολίτες μας, 700 οικογένειες που θρηνούν, που χάσαν τους ανθρώπους τους, και για το 2019 μια μικρότερη, είναι λίγο λιγότερο, είναι 688 οι νεκροί
από οδικά τροχαία ατυχήματα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο που θα έπρεπε μια ελληνική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση Ελλήνων και φιλελλήνων θα πω, που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, να έχει πράξει κάτι και να μην μένει μόνο στο πώς τον ενημερώνουν, που έχει πλήρη εικόνα το κράτος για τα νούμερα και ενημερώνεται βέβαια από την τροχέα μας και βέβαια από την έρευνα που κάνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται, την ξέρει την κατάσταση. Οπότε κυρία Τσιμπογιάννη, έχουμε αρνητική πρωτιά στους θανάτους, έχουμε αρνητική πρωτιά στις σωματικές βλάβες, αρνητική πρωτιά στην ποιότητα των δρόμων. Τραγικός ο απολογισμός. Πού θα αποδίδατε τις ευθύνες? Να σας πω μόνο αυτό, θα συνεχίσω λίγο, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Θέλω όμως, γιατί πραγματικά αξίζει να δούμε, ότι το ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, κύριε Μιλωνά, των νεκρών είναι στην ηλικία 25 με 49 ετών, αποτυπώνεται ως ένα ποσοστό 37,2%. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μιλάμε για τη γενιά, την παραγωγική γενιά των Ελλήνων, για τους νέους μας ανθρώπους που χάνονται άδικα καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα πινακάκια όλοι μπορείτε να τα βρείτε, μπορείτε να τα μελετήσετε στην σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Και ένα άλλο πάλι που θα επισημάνω, για να μην νομίζει κανείς ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν όταν βρέχει, όταν έχει χιόνια, όταν έχει κακοκαιρία. Ο πίνακας λοιπόν μας δείχνει ότι τα περισσότερα ατυχήματα, γιατί υπάρχει ένας πίνακας εκεί στη μελέτη που έχει κάνει που αφορά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έχει με καλοκαιρία, με ανέμους, με παγωνιά, με ομίχλη, ψηλή βροχή, βροχή, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, καπνό, σκόνη. Λοιπόν, όποιος δει αυτό τον πίνακα θα διαπιστώσει ότι τα ατυχήματα είναι στο σύνολο 10.712, όπως είπαμε, για το 2019. Τα 9.758 γίνανε με καλοκαιρία. Δεν είναι σίγουρα θέμα καιρού. Μας δείχνει πλήρως την αδυναμία, την ανυπαρξία της πολιτείας, την ανικανότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη λέξη. Μήπως την ικανότητα να μας σκοτώνουν, να το προχωρήσω λίγο πιο πέρα και να πω μήπως την ικανότητα να μας σκοτώνουν. Ναι, μας σκοτώνουν καθημερινά. Γιατί δεν έχουν προβλέψει, θα το αιτιολογήσω κιόλας, δεν έχουν προβλέψει για την ασφάλειά μας στο οδικό δίκτυο. Ναι, ευθύνονται, που με ρωτήσατε, άπαντες. Όλοι οι θεσμοί. Πρώτα η Βουλή των Ελλήνων, οπωσδήποτε, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, τα κόμματα, όλοι έχουν λόγο. Περιφέρειες, δεν έχουμε περιφέρειες. Οι περιφέρειες έχουν ευθύνη, οι δήμοι έχουν ευθύνη, όλοι έχουν ευθύνη. Όλοι έχουν μπει σε αυτές τις θέσεις, τους έχουμε βάλει εμείς οι πολίτες σε αυτές τις θέσεις για να μας προστατεύουν και αντίθετα όχι μόνο δεν μας προστατεύουν, δεν κάνουν τίποτα, αντίθετα χάνουμε και τις ζωές των συνανθρώπων μας. Ναι. Είμαστε μείον από παντού. Μάλιστα. Κυρία Τσιμπογιάννη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη, μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Το θέμα μας είναι η οδική ασφάλεια και, κυρία Τσιμπογιάννη, όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάσαμε πριν το διάλειμμα, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτός ο φόρος αίματος που πληρώνουμε κάθε χρόνο με
700 ανθρώπους το χρόνο που πεθαίνουν από ατυχήματα, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί όλο αυτό, όλο αυτό? Προσωπική μου, εγώ θα σας πω ξεκάθαρα ότι ναι, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Εάν λαμβάναν δράση, εάν ήταν ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι, εάν εκτελούσαν πραγματικά το έργο που εμείς τους έχουμε βάλει εκεί να εκτελούν για την ασφάλειά μας και για την προστασία μας, θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Θα έπρεπε οι δρόμοι μας να μην είναι κακοφτιαγμένοι, το δικό μας δίκτυο, να μην υπάρχουν αυτές οι λακκούβες, να μην υπάρχει αυτή η κακή συντήρηση, να μην υπάρχει αυτή η κακή ποιότητα άσφαλτος, ο κακός φωτισμός. Έχουμε δει στροφές που είναι ανάποδες. Έχουμε δει, και τι δεν έχουμε δει, γεφύρια τα οποία καταστρέφονται με οτιδήποτε, με σεισμούς, με κακοκαιρίες, με πλημμύρες. Έχουμε δει, και έχουμε δει όλα. Υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα, κυρία Τσιμπογιάννη, στην επαρχία, στην ελληνική επαρχία των δρόμων. Οπωσδήποτε. Εάν αυτά που περιγράφουμε είναι στους μεγάλους δρόμους, στα εθνικά οδικά δίκτυ, στο εθνικό οδικό δίκτυο, όλοι αντιλαμβανόμαστε πώς έχουν αφήσει στο έλεος κυριολεκτικά τις περιοχές οι οποίες είναι υπηρετικές, χωριά, ακριτικές, νησιά. Όλα αυτά δηλαδή, βέβαια, σε τι σημείο είναι. Και δεν τα θεωρούμε, ούτε τα φανταζόμαστε. Τα έχουμε ζήσει, κύριε Μιλώνα. Και βέβαια, και αν είναι ποτέ δυνατόν, ας πούμε, υπάρχει απαράδεκτος φωτισμός στους δρόμους. Αν είναι ποτέ δυνατόν, το 2022, δρόμοι να μην έχουν φωτισμό. Κι όμως, στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα λοιπόν, που πραγματικά από εδώ ξεκινήσαν, κύριε Μιλώνα, τα πάντα. Ο πολιτισμός, τα φώτα, οι επιστήμες, τα δώσαμε εμείς παντού. Κι όμως φτάσαν τη χώρα μας αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια πίσω. Γιατί εγώ θα σας πάω, κύριε Μιλωνά, από όταν συστάθηκε το ελληνικό κράτος. Από τότε λοιπόν δεν έχουμε Έλληνες πραγματικούς οι οποίοι τι να κάνουν, να κάνουν τα αυτονόητα. Τι να κάνουν, να διοικήσουν σωστά και να δώσουν στους Έλληνες πολίτες αυτά που τους αρμόζουν, τα αυτονόητα, και αυτά που πρέπει να κάνουν σαν πολιτεία, να παρέχουν δηλαδή την ασφαλή μετακίνηση. Καταρχήν εγώ θα σας πω, δεν έχουν φτιάξει τίποτα όσον αφορά στο να μην παίρνει ο πολίτης το αυτοκίνητό του. Μετρό έχει μόνο η Αθήνα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει πλέον σαν το γιοφύρι της Άρτας, είμαι η συμπρωτεύουσά μας, ναι. Για μετρό συζητάω. Έχει γίνει σαν το γιοφύρι της Άρτας. Δεν έχουν μετρό. Δεν έχει όλη η Ελλάδα, δεν έχει μέσα να μετακινηθεί. Δεν υπάρχει το τρένο και αυτό πάλι είναι ελλιπές. Δεν έχουμε τρένα. Δεν έχουμε τραμ. Πάλι η Αθήνα έχει γραμμή τραμ, η οποία ουσιαστικά και αυτή καλύπτει ένα κομμάτι. Οι υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό πού μας οδηγεί? Οδηγεί τους πολίτες να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Και ποια αυτοκίνητα, κύριε Μιλωνά? Έτσι όπως μας έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, θα πάω σε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, που πραγματικά είμαστε οικονομικά εξαθλειωμένοι. Αυτοκίνητα κακοσυντηρημένα. Αυτά που έχουμε. Αυτοκίνητα παλιά. Παλιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως κακοσυντηρημένα, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα, όχι να αγοράσουμε καινούρια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να συντηρήσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Οπότε έχει ευθύνη η πολιτεία, η κυβέρνηση, που δεν φρόντισε αυτά τα χρήματα που ανέφερα μέσα στον προϋπολογισμό της χώρας, τα χρόνια των μνημονίων, όταν ήρθε ο Αρτέμις Όρας, να τα κάνει χρήση και πραγματικά να ζήσουμε και να ζήσουμε με ασφάλεια και να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Έχει τεράστια ευθύνη που δεν έκανε χρήση. Οπότε, με αυτά τα αυτοκίνητα, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε καινούργια, που κυκλοφορούμε, που δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν μπορεί να πάρει κάποιος το ποδηλατό του. Εγώ θα σας πω, ούτε πεζός δεν μπορείς να περπατήσεις. Και πεζός ακόμα κινδυνεύεις. Δεν έχουμε πεζοδρόμια. Δεν έχουμε πεζοδρόμια. Τι άλλο να περιγράψω, ναι, δηλαδή. Σας λέω αυτά τα οποία είναι υπαρκτά και είμαι σίγουρη ότι οι τηλεθεατές μου αυτές τις εικόνες τις ξέρουν πάρα πολύ καλά. Οπότε ποιος δεν τα έφτιαξε όλα αυτά? Φταίμε εμείς? Φταίνε όλοι αυτοί. Περιφέρειες, δήμοι, υπουργεία, κυβερνήσεις, πρόεδροι δημοκρατίας. Όλα αυτά τα χρόνια που δεν πράξανε τίποτα για μας. Μπορούσαν και βέβαια μπορούσαν να κάνουν. Και δεν στηρίξανε βέβαια, κύριε Μιλώνα, και την παιδεία μας. Την οδηγική συμπεριφορά. Ανάπτυξη οδηγικής συνείδησης. Βέβαια, δεν υπάρχει πολύ, αυτό. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτά τα
κόμματα, θα σας πω για άλλη μια φορά, το λέω συνεχώς, γιατί έτσι έχει αποδειχθεί. Αυτά τα κόμματα λοιπόν που καλλιέργησαν τη διαφθορά παντού σε όλους τους τομείς, είναι αυτά τα οποία αφήσανε χρόνια πολλά, γνωρίζουμε, να δίνονται διπλώματα, κύριε Μιλωνά, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν να υπάρχει ικανότητα του οδηγού. Βέβαια. Φεύγανε διπλώματα, κύριε Μιλωνά, έτσι. Βέβαια. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνέπεια στους δρόμους μας, τα ατυχήματα, τα τροχαία, σε ανθρώπινες ζωές. Εκείνοι είναι που το αφήσανε. Κυρία Τσιμπογιάννη, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης έχει να προτείνει λύσεις για αυτό το θέμα. Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Μιλωνά και αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας που έχει και το πρόγραμμα, αλλά κυρίως που δεν έχουν οι υπόλοιποι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μας λένε πάντα τα προγράμματά τους, αλλά δεν μας λένε πώς θα τα υλοποιήσουν, με τι χρήματα θα τα υλοποιήσουν. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οπωσδήποτε όλο αυτό το που περιγράψαμε μόλις τώρα, το δίκτυο, θέλει ένα ξύλωμα. Έτσι απλά το λέω. Θέλει ξύλωμα. Και από την αρχή. Η Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Μιλωνά, με τα βεβαιότητα σας λέω ότι έχει και τα χρήματα να κάνει από την αρχή τη χώρα μας ένα τεράστιο εργοτάξιο με δρόμους, με τα καλύτερα υλικά, την καλύτερη τεχνολογία, ό,τι χρειάζεται, να φτιαχτούν γέφυρες, να φτιαχτούν τα πάντα όπως πρέπει στα χωριά μας, να έχουν πρόσβαση στα χωριά μας, να μπορούν τα νησιά μας που μας επισκέπτονται τουρίστες και αυτή τη στιγμή δυσφημιζόμαστε με αυτούς τους χάλια δρόμους και ατυχήματα που γίνονται πολλά με τουρίστες και αυτή η δυσφήμιση να πάψει και να γίνει διαφήμιση, γιατί θα φτιάξουμε τα νησιά μας, θα φτιάξουμε τους δρόμους μας, θα φωτιστούν τα πάντα. Είναι θέμα χρημάτων και βούλησης. Και εμείς έχουμε και τα χρήματα και τη βούληση. Και θα επενδύσουμε πολύ, κύριε Μιλωνά, και στην παιδεία. Γιατί θα πρέπει να μάθουμε και εμείς οι μεγάλοι, για να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, αλλά και τα παιδιά μας να διδαχθούν από μικρά, από τα σχολεία μας. Από μικρά να εκπαιδευτούν για την οδηγική, όπως σας ανέφερα, συνείδηση και για την οδική μας ασφάλεια. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει από μικρές ηλικίες, αλλά και στους μεγαλύτερους, στους ήδη υπάρχοντες. Έτσι λοιπόν αυτό θα μπορέσει να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, φτιάχνοντας τα δίκτυά μας, φτιάχνοντας τρένα παντού, πρόσβαση παντού, τραμ παντού, μετρό. Τα χρήματα θέλετε να σας τα ξανααναφέρω μια φορά, για να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας. 600 δις που, όπως σας είπα, φαίνονται στους προϋπολογισμούς μας και κρατηθείτε 2,33, κύριε Μιλωνά, τα οποία πραγματικά θα μας δώσουν όλα, θα είναι, αυτός είναι ο άνεμος ελευθερίας ουσιαστικά, που θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όλα όσα σας προείπα. Πράγματι, κυρία Τσιμπογιάννη, υπάρχουν αδιαφυσβήτητα στοιχεία για τα οικονομικά εργαλεία και πέραν το, για αυτά να γράφονται στους προϋπολογισμούς, αλλά υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις. Αλλά υπάρχει και ερώτηση του ελεγκτικού συνεδρίου, όπου έχει εξετάσει και είχε αναφέρει το 2015 το ελεγκτικό συνέδριο. Στον πρώτο προϋπολογισμό που φάνηκε η τεράστια διαφορά. Ναι. Από πού προέρχεται αυτός ο τεράστιος δανεισμός που είχαν βρει. Και φυσικά δεν πήρανε ποτέ απάντηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι, κύριε Μιλωνά. Το κουκουλώσανε. Βέβαια, στα μάτια των αφυπνισμένων πολιτών, είχε να γνωρίζετε και να ενημερώσω και τους τηλεθεατές ότι πλέον οι Έλληνες πολίτες δεν κοροϊδεύονται. Πλέον εδώ και χρόνια οι Έλληνες πολίτες ψάχνουν, κύριε Μιλωνά, και ψάχνουν αποδείξεις, όχι λόγια, όχι είπα εγώ και εγώ δεν θέλω, ότι λέω πάντα πρέπει να αποδεικνύεται και πρέπει οι συμπολίτες μου να ψάχνουν ό,τι τους λέμε. Λοιπόν, πλέον με αποδείξεις, μόνον με αποδείξεις, είναι ξεκάθαρος αυτός ο πλούτος που δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Απ' την άλλη πάλι, οι πολίτες που σας είπα που ψαχτήκαν και βρήκαν τις αποδείξεις, ουσιαστικά αποκαθιλώθηκαν τελείως τα κόμματα. Είναι ο κύριος Αρτέμης Σόρας σαν να μας τράβηξε την κουρτίνα με αυτή του την κίνηση και ουσιαστικά είδαμε πώς όλα αυτά τα κόμματα ουσιαστικά λειτουργούν προδοτικά, κύριε Μιλωνά, απέναντι μας. Και δεν πράξανε το αυτονόητο. Να πάρουν τα χρήματα και να είμαστε από τότε απελευθερωμένοι. Οπότε, κυρία Τσιμπογιάννη, θεωρείτε ότι φταίνε όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στη Βουλή? Και αν είναι έτσι, τι πρέπει να γίνει?
Πρέπει δηλαδή να καταργηθούν τα κόμματα, πρέπει η Βουλή να ενεργεί ενωμένη, χωρίς κόμματα. Στην παρούσα φάση το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης και ο πρόεδρος της, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, ό,τι και κινήσεις έχουν συμβεί πάντα βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει στη χώρα. Είτε αφορά γιατί και η γνωστοποίηση που έκανε των 600 δις, την έκανε με τόσο νόμιμο τρόπο, φανερά και παντού, όχι μόνο εδώ εγχώρια σε όλους τους θεσμούς και στα κόμματα, στη Βουλή, στον Άριο Πάγο, έξω. Στους έξω θεσμούς. Έγινε δηλαδή η πρόταση με τον πιο απόλυτα καθαρό και νόμιμο τρόπο. Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης που έχει συμμετάσχει σε εκλογές και θα ξανασυμμετάσχει σε εκλογές ακολουθεί πραγματικά αυτό το νομικό πλαίσιο που είναι των εκλογών, που είναι η Βουλή των Ελλήνων. Για τα κόμματα τώρα που είναι μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά σας λέω αυτό αφορά και τα σημερινά αλλά και τα προηγούμενα, ναι, έχουν ευθύνη όλοι. Μάλιστα. Έχουν ευθύνη όλοι. Ουσιαστικά είναι ένα θέατρο που κάνουν εκεί μέσα όλα τα κόμματα και τελικά πλέον οι ίδιοι οι θεατές που είναι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί αυτή τη φαρσοκομωδία που παίζεται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν κοροϊδεύεται ο Έλληνας πολίτης, κύριε Μιλωνά. Είμαι σίγουρη ότι στις επόμενες εκλογές, όταν θα φτάσει η ώρα να βάλουν την ψήφο τους, γιατί μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ψήφος αφορά την ίδια μας τη ζωή. Πλέον το έχουν καταλάβει οι συμπολίτες μας, ότι όταν ψηφίζεις αφορά την ίδια σου τη ζωή. Δεν θα έχουμε τα ίδια ποσοστά αποχής, γιατί οι συνέλληνές μας με όλη αυτή τη συμπεριφορά των κομμάτων δεν πηγαίναν να ψηφίσουν, κύριε Μιλωνά. Και αυτά τα τεράστια ποσοστά της αποχής ουσιαστικά αφήνανε σε αυτά τα κόμματα με πολύ μικρά ποσοστά να κυβερνούν. Ναι. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Και δεν θα ξαναγίνει πώς, όταν οι συμπολίτες μου, όταν οι συνέλληνες και οι συνελληνίδες είναι εκείνοι που την ώρα της εκλογής, την ώρα της ψηφοφορίας, θα είναι εκεί παρόν και πραγματικά θα πάρουν θέση. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας που καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες, γυναίκες και άνδρες, να έρθουν οι ίδιοι να πολιτευτούν, κύριε Μιλωνά. Οι ίδιοι να έρθουν πραγματικά να αναλάβουν τη διοίκηση της χώρας. Μάλιστα. Κυρία Τσιμπογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας και όλα τα στοιχεία που μας φέρατε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιλωνά, στη διάθεσή σας για κάθε θέμα που πραγματικά αφορά τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, υποψήφια βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και διευθύντρια γραφείου του Πολιτικού Φορέα. Καλή συνέχεια σε όλους.